Η Εκκλησία, αναγνωρισμένη ήδη από τον 5ο μετά Χριστό αιώνα, η Εκκλησία της Κύπρου, υπήρξε μια μαρτυρική εκκλησία που συμβάδισε με τον Ορθόδοξο λαό της στο δρόμο του Γολγοθά του. Συγκεκριμένα το αυτοκέφαλό της αναγνωρίστηκε το 431 μετά Χριστό με τον 8ο κανόνα της 3ης Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας και επικυρώθηκε με τον 51ο κανόνα της 5ης Οικουμενικής Συνόδου του 690-91. Στις αρχές του 7ου αιώνα, σύμφωνα με τον Γεώργιο τον Κύπριο, στην Εκκλησία της Κύπρου ανήκαν η Μητρόπολη Κωνσταντίας και οι Επισκοπές Κητίου, Αμαθούντος, Κουρίου, Πάφου, Αρσενών, Σόλων, Λαπίδου, Κυρινίας, Ταμασού, Κίθρων, Τριμηθούντος και Καρπασίου. Η έδρα της βρισκόταν στην αρχαία Σαλαμίνα που ονομαζόταν Κωνσταντία, όπου τάφηκε ο Απόστολος Βαρνάβας, ο οποίος μαζί με τον Απόστολο Παύλο έφεραν τον χριστιανισμό στη Μεγαλόνησο. Επί αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ζήνωνα δόθηκαν στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Ανθέμιο και τους διαδόχους του τα προνόμια να υπογράφει με κλινάμπαρι, κόκκινο μελάνι, να φοράει κόκκινο μανδύα στις τελετές και να κρατάει αυτοκρατορικό σκύπτρο αντί για ποιμαντορική ράβδο. Η παράδοση αυτή τηρείται ως σήμερα. Στα χρόνια της οικονομαχίας, οι Αρχιεπίσκοποι της Κύπρου υπερασπίστηκαν την τιμή και την προσκύνηση των ιερών εικόνων. Στις μέρες μας σώζονται στη Μεγαλόνησο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας βυζαντινές εικόνες, πολλές από τις οποίες είναι θαυματουργές. Συνεχίζοντας την εθναρχική παράδοση των Αρχιεπισκόπων της Νέας Ιουστινιανής και Κύπρου, ο σημερινός προκαθήμενος της αυτοκέφαλης εκκλησίας της Μεγαλονήσου, που διαδέχθηκε τον Μεγάλο Αρχιεπίσκοπο και πρώτο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Μακάριο τον Τρίτο, σε πολύ δύσκολες ώρες για τον Ελληνισμό, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλάι του λαού του και ταύτισε τα ποιμαντικά του καθήκοντα με τον αγώνα για την απελευθέρωση του εδάφους της Κύπρου, που 20 και πλέον χρόνια βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή. Μακαριότατε, ποια είναι η θέση και η σχέση της Αρχιεπισκοπής με τις άλλες εκκλησίες, η συνεισφορά της Αρχιεπισκοπής επίσης με τη θρησκευτική και πολιτιστική παρουσία της στον κυπριακό λαό? Η Αρχιεπισκοπή και μόνο η Εκκλησία Κύπρου ασφαλώς βρίσκεται σε στενότητα σχέση πρώτα-πρώτα με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Βρίσκεται συνεχώς εις επαφή, αλλά και με τις άλλες εκκλησίες της περιοχής και γενικότερα. Ξέρετε ότι στην Κύπρο υπάρχει το Συμβούλιο Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, φιλοξενείται εδώ. Όπου είχατε και μια σύσκεψη προσφάτως. Και τελευταίως μάλιστα είχαμε μια σύσκεψη, είχαμε συνάντηση και έχουμε κατά χρονικά διαστήματα συνέχεια επαφή. Με όλες τις άλλες εκκλησίες ανταλλάσσουμε πάντοτε και επιστολές και μηνύματα και ούτω καθεξής. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη Μέση Ανατολή όσον αφορά και τις Ορθόδοξες αλλά και τις άλλες εκκλησίες. Και όταν λέω εκκλησίες δεν εννοώ τους αιρετικούς. Μάλιστα. Εννοώ τις ανεγνωρισμένες εκκλησίες. Διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν και οι αιρετικοί οι οποίοι διεισδύουν πανταχού. Οι Ιεχωβάδες, Χιλιαστές, Αδβεντιστές και πλήστοι όσοι άλλοι. Οι οποίοι δυστυχώς έχουν έρθει και στην Κύπρο. Βεβαίως δεν κατορθώνουν και μεγάλα πράγματα, αλλά υπάρχουν όμως. Μόνο η σχέση των εκκλησιών μας είναι πολύ καλές με τις άλλες εκκλησίες, με όλες τις εκκλησίες εδώ. Και γενικά και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ο ρόλος της Εκκλησίας στην ευρύτερη περιοχή της Αρχιεπισκοπής. Η Εκκλησία και η Αρχιεπισκοπή ασφαλώς μετέχει εις όλες τις εκδηλώσεις και εις όλες τις αναγκαίες εκείνες ενέργειες που χρειάζεται ο λαός μας, το πλήρωμα της Εκκλησίας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να προσφέρουμε τόσο πνευματικά όσο και στην γενικότερα στην κοινωνία από διάφορες απόψεις. Έχουμε τις φιλοκτόγους συλλόγους, έχουμε τους χριστιανικούς συνδέσμους γυναικών, οι οποίοι έχουν δύο απόστολες. Την πρώτη είναι πώς να παρακολουθούν
το χριστεπώνυμο πλήρωμα της κάθε ενορίας. Σε κάθε ενορία έχουμε χριστιανικό σύνδεσμο γυναικό, να παρακολουθούν το πλήρωμα της Εκκλησίας, και όπου χρειάζεται πνευματική στήριξη να το στηρίζουν. Να παρακολουθούν επίσης τις πιθανές παρουσίες αιρετικών σε σπίτια και να αναγγέλλονται στην Αρχιεπισκοπή ή στους θεολόγους, ή και οι ίδιες οι γυναίκες, οι χριστιανές γυναίκες, να πηγαίνουν στα σπίτια αυτά για να κρατήσουμε τους χριστιανούς, να μην τους παρασύρουν οι αιρετικοί. Επίσης προσφέρουν όψος φιλανθρωπίας, ο Σάκης παρουσιαστεί στην ενορία τους και σε ευρύτερα, σε ευρύτερο χώρο, σε άλλες ενορίες, κάποια προβλήματα τα οποία χρειάζονται υλική βοήθεια και κοινωνική συμπαράσταση και συμπαράσταση. Αυτή είναι η αποστολή του Χριστιανικού Σύνδεσμου Γυναικών. Πηγαίνουν στα σπίτια αυτά, προσπαθούν να τις στηρίξουν, αν χρειάζονται οικονομική βοήθεια να τους προσφέρουν και ούτω καθεξής, ώστε να κρατηθούν μέσα στην Εκκλησία. Στην πολιτιστική κληρονομιά, στην πολιτιστική ανάπτυξη, ποια είναι η συμβολή της Αρχιεπισκοπής και η δική σας ιδιαίτερα? Σε όλα πρέπει να σας πω το εξής, ότι η Αρχιεπισκοπή έρχεται συνδρομητής σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Μπορώ να σας αναφέρω ότι προσφέρουμε περίπου κατέτος περίτες 600.000 έως 700.000 λίρας εισφορές για φιλανθρωπικούς, για κοινωνικούς και για σκοπούς πνευματικής κληρονομιάς, διατηρήσεως κλπ. Αλλά και αναπτύξεως. Ξέρετε ότι η Αρχιεπισκοπή συντηρεί δύο μουσεία, το Βυζαντινό Μουσείο με το όνομα του Ιδρύματος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, συντηρεί επίσης το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και ήδη το επιδιορθώνει τώρα και προβαίνει σε αρκετές δαπάνες για αυτόν τον σκοπό, και τώρα πρόκειται να ανεγείρωμε και επίσημα Μουσείο Εθνικού Αγώνος, το οποίο είναι δίπλα επίσης εδώ στην Αρχιεπισκοπή. Αυτό αποτελεί και είδηση. Υπήρχε βεβαίως ένα μικρό μουσείο, αλλά τώρα θα το ολοκληρώσουμε. Θα το αναπτύξετε. Θα το αναπτύξουμε οι βαρεστά και ούτω καθεξής, ώστε να συντηρείται και η μνήμη των νέων μας, αλλά και να αναπτύσσονται εκείνα τα αισθήματα που χρειάζονται μέσα στους νέους μας για να συνεχίσουν τον αγώνα. Διεξάγουμε. Ποια πιστεύετε, κατά τη γνώμη σας, μακαριότατε, ότι είναι η σχέση μεταξύ της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού μέσα από τους αιώνες? Τώρα, Ορθοδοξία πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σημαίνει χριστιανικός Ελληνισμός. Ας μην ξεχνούμε ότι στην εποχή που ο Χριστός βρισκόταν στη γη και όταν οι Απόστολοι διακήρυταν, έλεγαν από το διακήρυταν ο χριστιανισμός, τότε η μόνη γλώσσα που το επικρατούσε σχεδόν σε όλων των γνωστών τότε κόσμων ήταν η ελληνική γλώσσα. Λόγω των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και λόγω των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η πολιτιστική παράδοση του ελληνισμού είχε εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή μέχρι ακριβώς και τη Ρώμη. Και όταν ήρθε ακόμη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο ελληνισμός εξακολουθούσε να έχει την επίδρασή του. Δεν είναι τυχαίο, γιατί τα Ευαγγέλια και οι επιστολές του Παύλου, παραδείγματος χάρη, γράφτηκαν στα ελληνικά. Στην ελληνική γλώσσα. Και απετάθες. Και στους Ρωμαίους, προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου. Και τι είναι, είσαι ελληνικά. Σημαίνει ότι και στη Ρώμη ήξεραν τα ελληνικά και πανταχού ήξεραν τα ελληνικά. Ήταν η γλώσσα που εμείς θεωρούμε ότι αυτό ήταν κατά θεία πρόνοια, διότι ήταν η μόνη γλώσσα που μπορούσε να εκφράσει τις υψηλές ιδέες και τους όρους του χριστιανισμού. Διότι είχαμε τη φιλοσοφία, η φιλοσοφία η ελληνική και ούτω καθεξής. Μέσα σε αυτό το πνεύμα ασφαλώς ανεπτύχθηκε η Ορθοδοξία. Μετά από τη Ρώμη ήρθε το Βυζάντιον, το οποίο ήταν κέντρο του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Ακριβώς. Επομένως, όλες οι επισκοπές ή οι κεφαλές των εκκλησιών, οι προκαθήμενοι των εκκλησιών, ήσαν περισσότερο Έλληνες σε όλη την περιοχή. Ήταν φυσικό η Ορθοδοξία να διατυπωθεί από Έλληνες ιεράρχες, γνώστες της ελληνικής φιλοσοφίας, του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και πολύ πιστοί χριστιανοί. Και επομένως, όταν μιλούμε Ορθοδοξία, εννοούμε αυτό το οποίο διατύπωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ήσαν Έλληνες εις ελληνική γλώσσα. Επομένως, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον Ελληνισμό από την Ορθοδοξία.
και εμείς με ιδιαίτερον καύχημα ως Έλληνες πρέπει να διαφυλάττουμε την Ορθοδοξία μας. Αυτόσιμες έννοιες πλέον. Μάλιστα, διαφυλάττουμε την Ορθοδοξία μας. Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, Ορθοδοξία σημαίνει χριστιανικός ελληνισμός ουσιαστικά. Όχι μουσιακή συμμετοχή σήμερα των Πατριαρχείων και των Αρχιεπισκοπών στις σύγχρονες κοινωνίες. Ποια θα πρέπει να είναι η θέση τους κατά τη γνώμη σας? Πρέπει μέσα στα πλαίσια τα δυνατά ιεράδες της Εκκλησίας και του καθεξής. Δεν μπορούν να μείνουν αμέτωχοι σε όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζουν. Μάλιστα. Πρέπει να μην ξεχνούμε τι σημαίνει η Εκκλησία. Βλέπετε εδώ ακριβώς έχουμε κάτι το οποίο διαφέρομαι από τους ξένους. Πολλές φορές έρχονται οι ξένοι και με ρωτούν γιατί, παραδείγματος χάρη, η Εκκλησία στην Κύπρο αναμειγνύεται στα πολιτικά ή στα εθνικά θέματα. Μάλιστα. Είναι η επόμενη μας ερώτηση, μακαριότητα. Επειδή εκείνοι έχουν άλλους όρους, church, παραδείγματος χάρη στα αγγλικά, και kirche στα γερμανικά και ούτω καθεξής, αυτά σημαίνουν το κυριακό, δηλαδή των ναών. Των ναών. Ενώ εμείς διατηρούμε τον όρο Εκκλησία. Και εμείς από την Εκκλησία, από την σύναξη του λαού, γιατί η Εκκλησία του Δήμου, όπως θέλουμε, είναι η συνάθρηση του λαού. Επομένως, από την σύναξη του λαού, το δώσαμε και στον ναό το όνομα. Ενώ εκείνοι πήραν το όνομα από τον ναό, εμείς το δώσαμε και στον ναό. Αυτό από την σύναξη του λαού. Επομένως, Εκκλησία σημαίνει λαός, σημαίνει πλήρωμα. Σημαίνει τόσο οι κληρικοί όσο και οι λαϊκοί. Οι χριστιανοί, λαϊκοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί αποτελούν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Επομένως δεν είναι δυνατόν ή οσδήποτε ιερεύς ή προκαθήμενος της Εκκλησίας, επίσκοπος, να μείνει αδιάφορος όταν ο λαός υποφέρει. Όταν δοκιμάζεται ο λαός, όχι μόνο άποψης πνευματικής ασφαλώς, πρώτον άποψης πνευματικής και χριστιανικής και θρησκευτικής, αλλά και όταν δοκιμάζεται ο λαός και από άλλες άποψεις. Πρέπει να συμμετέχει, να αγωνίζεται και να θυσιάζεται ο επίσκοπος ή ο ιερεύς για το λαό. Άλλωστε, ο ποιμήν ο καλός, τη ψυχήν αυτού τι θυσήν υπέρ των προβάτων, λέγει ο Χριστός. Ακριβώς. Ο μισθωτός και ούκον ποιμή, βλέπει τον λύκον ερχόμενο και αφήσει τα προβάτα και φεύγει. Αυτή την απάντηση την έδωσε και ένας αείμνηστος αρχιεπίσκοπος εδώ και θρομάτης, ο Κυπριανός, σε κάποιον Τούρκο. Όταν την 9η Ιουλίου, πρόκειτον μάλλον το 1821, όταν έγινε ο αγώνας στην Ελλάδα, εδώ οι Τούρκοι είχαν υπόψη να συλλάβουν όλους τους αρχιερείς, όπως και έγινε δηλαδή, και να τους σκοτώσουν, όπως επίσης και και άλλους ιερείς, ηγουμένους των μονών και δημιουργάροντες και ούτω καθεξής. Ένας φίλος του αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Τούρκος, το πληροφορήθηκε. Τον επεσκέφθηκε και του είπε: Κυπριανέ, θα σε συλλάβουν και θα σε απαχωνήσουν. Να έρθεις να σε κρύψω ή να σε φυγαδεύσω. Και ο Κυπριανός απήντησε αυτό που είπε ο Χριστός.
ο ποιμήνω καλό στην ψυχή αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Δεν μπορώ να φύγω, διότι τώρα που έρχεται ο λύκος, να αφήσω τα πρόβατα. Πρέπει να μείνω εδώ, να θυσιαστώ για τα πρόβατα. Και πράγματι έμεινε, συνελήφθη και απεικονίστη, όπως συνελήφθησαν και άλλοι αρχιερείς και σφαγιάστησαν και ούτω καθεξής. Και αυτό του μετέφρασε ένα λαϊκό μας ποιητής ως εξής. Παρά το αίμα τους πολλούς εγκάλιον του επισκόπου, είπε ο αρχιεπίσκοπος, λέει, εις τον αυτόν τον Τούρκο, τον φίλο του Σκιούρογλου. Του Κιούρογλου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, αντί να χυθεί το αίμα του λαού μου, καλύτερα να χυθεί το δικό μου αίμα. Επομένως, δεν μπορεί να ξεχωρίσει ο επίσκοπος από το ποίμνιό του. Δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος όταν το ποίμνιό του υποφέρει όχι μόνο από ξένες επιδρομές, αλλά και από εσωτερικούς εχθρούς. Μάλιστα. Και όταν υπάρχει κάποια, κατά τη γνώμη μου, και κάποια κατάσταση κυβερνητική, νόμιμη, παράνομη, η οποία πιέζει το λαό, καταπατεί τα δικαιώματα του λαού, ο επίσκοπος πρέπει να αντιδράσει. Αυτή είναι η αποστολή του. Δεν είναι να κάνει την πολιτική υπό την στενή έννοια, αλλά είναι υποχρεωμένος να διασώσει το ποίμνιό του, να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ελευθερίας, διότι εμείς ως χριστιανισμός και ως ορθοδοξία πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Ο Χριστός ο ίδιος είπε, όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί. Δεν εκβιάζει κανένα, δεν έχει αξία να κάνω τον άλλον χριστιανόν δια της βίας. Είναι να γίνει με τη θέλησή του. Και επομένως και σε όλες τις περιπτώσεις παίζει τεράστια σημασία το ελεύθερο του ανθρώπου. Και πάνω για αυτό το σκοπό πρέπει ο επίσκοπος και ο οποιοδήποτε ιερεύς ή οσδήποτε που εργάζεται μέσα στην Εκκλησία πρέπει να εργάζεται, να διαφυλάξει την ελευθερία, το ελεύθερο της βουλήσεως και της ενεργείας των ανθρώπων. Είναι γνωστό μακαριότατε, γνωστή μάλλον η ευαισθησία που σας διακρίνει τόσο σε ό,τι αφορά την ορθοδοξία μας, όσο και σε ό,τι αφορά τα εθνικά προβλήματα και ιδιαίτερα το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου. Ποια είναι η δική σας θέση και η δική σας συνεισφορά, η οποία βέβαια είναι γνωστή? Δεν θα πω ότι έκαμε και σπουδαία πράγματα. Αγωνιζόμε, θα προσπαθούμε να κρατήσουμε τον λαό μας. Στην περίοδο ξεπουλιέται η πολιτιστική κληρονομιά και η εθνική στις πύλες της Ενωμένης Ευρώπης, από ό,τι βλέπω. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα, όταν είσαι αδύνατος, δηλαδή είμαι ολιγάριθμοι και εν σχέση προς τους εχθρούς μας είμαστε επομένως αδύνατοι, πρέπει να είσαι σταθερός στη διεκδίκηση του δικαίου σου. Διότι είναι η δύναμη σου το δίκαιο. Από τη στιγμή που εσύ νοθεύεις το δίκαιο σου, δέχεσαι νόθευση του δικαίου σου, τότε έχασες τις δυνάμεις σου. Εξαιτίας του απελευθερωτικού κινήματος του Απριλίου 1955, εξορίστηκαν στις Σεϊχέλες ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Μητροπολίτης Κυρινίας Κυπριανός. Άρχισε τότε ο επικός αγώνας της ΕΟΚΑ, οι άντρες της οποίας έδειξαν ακλόνητη πίστη στον Θεό και δεν πτωήθηκαν ούτε μπρος στο εκτελεστικό απόσπασμα. Έτσι, τον Αύγουστο του 1960 μπήκε τέρμα στην αποικιοκρατία και ανακηρύχθηκε επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία. Στο διάστημα που ακολούθησε ως το τραγικό 1974 με την εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, η εκκλησία της μπόρεσε να ανασυγκροτηθεί και στα χρόνια της νέας τουρκικής κατοχής της Βορείας Κύπρου να περιθάλψει τους πρόσφυγες, να αγωνιστεί για τα δίκαια του κυπριακού λαού, να μεριμνήσει για τους αγνοούμενους, να κάνει τους πόνους και τους καημούς του κυπριακού λαού δικούς της. Η Εκκλησία της Κύπρου, αν και με τη Μητρόπολη Κυρινίας και ένα μέρος της Μητρόπολης Μόρφου τουρκοπατημένες, με την Αμόχωστο ερυπωμένη, με ανοιχτή πληγή και χένουσα, κρατάει ψηλά τη σημαία της Ορθόδοξης Ρωμιοσύνης και αποτελεί για τον κυπριακό λαό στήριγμα, ελπίδα και παρηγοριά. Η λύση στην οποία θα ήθελαμε εμείς και ο τρόπος που να λυθεί είναι τίποτε περισσότερο παρά η αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και έπικοι, να μείνουν δύο κοινότητες ελεύθερες, να μπορέσουν να συνομιλήσουν, να βρουν τον τρόπο
αυτής της αποκαταστάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετά από όσα συνέβησαν, ασφαλώς θα υπάρχει, χρειάζεται μια επαφή μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και οι έπικοι και μείνουν ελεύθεροι και οι Τουρκοκύπροι. Εδώ αυτή είναι μια σημαία την οποία κρατούσαν οι Κύπροι Έλληνες στον αγώνα του 1821. Το γράφει σημαία ελληνική πατρίς Κύπρου με την ορθογραφία την οποία ήξεραν τότε οι άνθρωποι. Αλλά και έκτοτε σε όλους τους αγώνες του έθνους ο ελληνισμός της Κύπρου συμμετείχε. Το 1897 σε εκείνον τον ατυχή πόλεμο έλαβαν μέρος αρκετοί Κύπροι. Το 1904-1908 στον Παύλο Μελά εντάχθησαν πολλοί Κύπροι. Το 1912-13 χιλιάδες Κύπροι ενετάχθησαν στον αγώνα για απελευθέρωση της σκλαβωμένης ελληνικής γης. Εδώ είναι ο χώρος όπου συνεδριάζει η Ιερά Σύνοδος, ονομάζεται Μικρό Συνοδικό, και εδώ γίνονται οι συνεδρίες της Ιεράς Σύνοδος. Είναι νεότερο κτίσμα που είχε αρχίσει ο Ιεριστός Αρχιεπισκόπος Μακάριος. Όπου είναι σαφής ο εικονισμός, φαίνεται ότι είναι η ιστορία του Χριστού. Αρχίζουμε με την γέννηση, τη βάπτιση, τη μεταμόρφωση, τη σταύρωση, την αποκαθήλωση και την Ανάσταση, την Ισάδο κάθοδο. Αυτό είναι σχέδιο της μονής της χώρας, εκεί των κλασσικών. Από εκεί είναι η παράσταση αυτή. Εδώ είναι οι ιδρυτές της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Απόστολος Βαρνάβας και ο Απόστολος Παύλος. Συμβολικά κρατούν την Εκκλησία της Κύπρου. Είναι οι ιδρυτές αυτοί με την ευλογία του Θεού από πάνω. Οι οποίοι είναι τουρκοκρατούμενοι αυτή τη στιγμή. Ο Απόστολος Βαρνάβας βέβαια είναι κάτω από κατοχή η περιοχή. Είμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Ποιο θα ήταν το μήνυμα μέσα από τα πάθη του Χριστού και των παθών, αν θέλετε, του Κυπριακού λαού? Δια των παθών έρχεται πολλές φορές και η Ανάσταση. Πάσχει κανείς, αλλά δεν υποκύπτει. Αγωνίζεται για την Ανάσταση. Και με αυτό το πνεύμα προσπαθούμε και εμείς ως Εκκλησία να κρατήσουμε τον λαό μας. Να αγωνίζεται μέσα από τα πάθη για να οδηγηθούμε στην Ανάσταση. Αυτό θα επιτευχθεί πρώτον με τη σταθερότητά μας στην πίστη στον Χριστό, στη βοήθεια του Θεού. Ανεφημού ουδίναστε πίνουδεν, είπε ο Κύριος. Να πιστεύουμε στον Χριστό, να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε τη βοήθειά Του και να αγωνιζόμαστε με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας, η οποία στάθηκε υπέρμαχος στρατηγός του έθνους εις όλους τους αιώνες. Και δεύτερον, να είμαι σταθερή επίσης στη διεκδίκηση του δικαίου μας. Είμαι, θα επαναλαμβάνω, η αδύνατη αόψιος αριθμών και αόψιος υλικών μέσων σε σύγκριση με την Τουρκία, με τους εχθρούς μας. Αλλά έχουμε μία δύναμη, το δίκαιο. Και αυτό το δίκαιο πρέπει να το κρατήσουμε ανώθευτο
γιατί αν τον οθεύσουμε θα χαθούμε μαζί του. Πάντως εκείνο που θα τονίσω ιδιαίτερα και θα υπογραμμίσω, η Εκκλησία, παρόλο ότι έχουμε πολιτική ζωή τώρα, έχουμε κυβερνήσει και το εξής, δεν μπορεί να αρνηθεί την αποστολή της, να σώσει το πλήρωμά της με οποιασδήποτε θυσίες. Μέσα σε αυτό το πνεύμα σας βεβαιώνουμε θα αγωνίζεται και η Εκκλησία της Κύπρου και επομένως και ο προκαθημένος της. Τότε θα πούμε νίνα πολύ στο δούλο σου δάσποτα, όταν ελευθερώσουμε και την Κερίνια και την Αμόχωστον και την Μόρφου και την Κυθρέα και κάθε γωνιά της σκλαβωμένης σήμερα νήσου μας. Ευθύς, αναβλιστικός, όρθια φλόγα που καίει, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος φέρνει επάξια στους ώμους του την παρακαταθήκη των εθνικών αγωνιστών προκατόχων του, χωρίς να πτωείται από όποια κοσμική δύναμη, κουβαλώντας μπροστά ο ίδιος τον Σταυρό του Μαρτυρίου, τη σταυρωμένης Ρωμιοσύνης της Κύπρου, που προσδοκάει την Ανάσταση.